Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι η σύντομη ενημέρωσή σας από το Πάτρα TV. Εικόνες που σοκάρουν κατέγραψε ο τηλεοπτικός φακός στην οδό Σαχτούρη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε στο στέκι των φιλάθλων του Παναθηναϊκού. Όλα συνέβησαν λίγο πριν τη μία μετά τα μεσάνυχτα. Έσπασαν τζαμαρίες, ράγισαν τείχη, ακόμη και πόρτες ασφαλείας βγήκαν από τα κουφώματα. 10 σπίτια και καταστήματα έχουν μεγάλες ζημιές και 5 οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς. Δυσαρεστημένη είναι η Πατρινή με τους βουλευτές και τους τοπικούς άρχοντες, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Ντάταρση για την εφημερίδα Πελοπόννησος. Η έρευνα περιλαμβάνει πρόθεση ψήφου, ικανοποίηση από το έργο της Δημοτικής Αρχής, αναγνωρισιμότητα βουλευτών και δημοτικότητα βουλευτών της Αχαΐας. Εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα στην ερώτηση για τη δράση των βουλευτών, καθώς το 71,8% των ερωτηθέντων δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι. Με το φόβο να χάσουν το σπίτι τους από τις τράπεζες, ζουν οι περισσότεροι ιδιοκτήτες ακινήτων. Στην Πάτρα, 1 στους 5 ήδη καθυστερεί να εξοφλήσει τις δόσεις των δανείων, ενώ οι περισσότεροι δηλώνουν πως δεν θα μπορέσουν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους μέσα στο 2012. Την ίδια ώρα, τις αποδοκιμασίες των ιδιοκτητών ακινήτων δέχθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, όταν προσπάθησε να εξηγήσει το λόγο που επιβλήθηκε το ειδικό τέλος. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από το Πάτρα TV. Καλό σας απόγευμα.